Η σύγχρονη επιστήμη της παλαιοανθρωπολογίας με ιδιαίτερη έμφαση αναζητά την προέλευση του ανθρώπου, η εξελεκτική πορεία του οποίου, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις, ξεκίνησε πριν από 11 ή 12 εκατομμύρια χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας ανήκουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο που από γεωφυσική άποψη δίκαια θεωρείται το πιο ευνοημένο σημείο της Μεσογείου. Το εύκρατο κλίμα, οι βροχοπτώσεις και η βλάστηση πριν από 15 εκατομμύρια χρόνια συντέλεσαν στην εμφάνιση και ανάπτυξη των ανθρωποειδών και των ανθρωπιδών. Σύμφωνα με τις νεότερες ανθρωπολογικές έρευνες του ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού που έγιναν στη Χαλκιδική και σε όλο το βορειοελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος πρωτοεμφανίζεται στο χώρο της Χαλκιδικής. Οι απόγονοι των ανθρωπιδών αυτών ήταν οι αρχάνθρωποι της περιοχής του Σπηλαίου των Πετραλώνων. Σε μια παγετώδη περίοδο του Πλειστοκένου, οι αρχάνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα στο Σπήλαιο, όπου ζούσαν ήδη πολλά άλλα άγρια ζώα εκείνης της περίοδου. Οπλισμένος ο αρχάνθρωπος με τη φωτιά μπαίνει μέσα στη σπηλιά, εκτοπίζει τα άγρια θηρία και εγκαθίσταται ο ίδιος. Το κρανίο του Σπηλαίου των Πετραλώνων βρέθηκε τυχαία το 1960 από έναν χωρικό, τον Χρήστο Σαριγιαννίδη, που μαζί με μια ομάδα συγχωριανών του μπήκαν μέσα στο σπήλαιο από απλή περιέργεια. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν κρανίο πρωτόγονου ανθρώπου στην Ελλάδα και το γεγονός αυτό προκάλεσε το διεθνές ενδιαφέρον. Στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών που συνήλθε στη Μόσχα τον Αύγουστο του 1964, ο γερμανός καθηγητής Μπράιτιγκερ ανακοίνωσε ότι ο μορφολογικός τύπος του κρανίου ανήκει στο είδος του ροδεσιανού ανθρώπου της Αφρικής και χρονικά ανήκει στο νεανταρταλικό στάδιο εξέλιξης. Εικάστηκε τότε ότι το κρανίο πρέπει να έπεσε τυχαία μέσα από κάποια σχισμάδα της επιφάνειας του Σπηλαίου ή να το έφεραν θηρία στη θέση που βρέθηκε. Οι ανακοινώσεις αυτές κίνησαν το ενδιαφέρον του ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού, που το 1965 ήρθε στα Πετράλωνα με σκοπό να διερευνήσει το σπήλαιο. Ύστερα από επίμονες έρευνες, στο σημείο που βρέθηκε το κρανίο, διαπίστωσε ότι αυτό δεν έπεσε τυχαία μέσα στη σπηλιά, αλλά εκεί όπου βρέθηκε, είχε πεθάνει ο άνθρωπος στον οποίο ανήκε. Είμαστε στο εξωτερικό μαυσολείο. Μαυσολείο ονόμασα τον χώρο όπου απέθανε ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων. Το εξωτερικό μαυσολείο δείχνει πώς σχηματίστηκε το εσωτερικό. Οι δύο αυτοί βράχοι ήσαν παλαιότερα ενωμένοι και όλοι ακουμπισμένοι στον αρχικό βράχο της σπηλιάς. Όταν έπεσε κάτω, έσπασε στα δύο και το μεγαλύτερο κομμάτι ακούμπησε στον ρεζιμιό βράχο και σχημάτισε μία μικρή αίθουσα μέσα στην οποία απεσύρθη όταν αισθάνθηκε αρκετά γέρον και ασθενής για να πεθάνει. Φαίνεται πως διήρκεσε αρκετό καιρό η ασθένειά του ή τα γερατιά του, γιατί βρίσκουμε πάρα πολλά ίχνη τροφής, στάχτης, βελόνες που ήταν κουμπωμένα τα δέρματα που τον είχαν
τυλιγμένο. Πέθανε σε ηλικία περίπου 30-35 χρόνων και για εκείνη την εποχή ήταν πολύ γέρον. Έζησε πριν 700-740.000 χρόνια στην Κρίνη απαγετώδη περίοδο, αλλά και παλαιότερα σε στρώματα όπως το 15ο έχουμε τμήματα οστών αρχανθρώπων, έχουμε το λουλούδι του κρενακιού της Δάφνης, όπως το λέμε, που βρέθηκε στο 15ο στρώμα του αποτύπωμά του πάνω στη λάσπη, την ξερή λάσπη του Δαπέδου. Για να... Και αυτός ο άνθρωπος ήταν όχι απλώς νοήμων, αλλά είχε και αισθήματα αρκετά έτσι αναπτυγμένα, ερωτικά, αισθητικά, όπως θέλετε τα ονομάζετε, διότι κουβάλισε το κρενάκι αυτό από πολύ μακριά για να το φέρει μέσα στη σπηλιά, ίσως και για να το προσφέρει. Είχε πάντως μία κοινωνική ζωή, είχε ένα αρθρολόγο, είχε γνώριζε τη φωτιά, έφτιαχνε τέλεια εργαλεία, γιατί τον θεωρώ άνθρωπο νοήμωνα, πλήρως νοήμωνα. Θα τον έλεγα αρχαϊκό Homo sapiens, που σημαίνει ότι είναι πραγματικά ο πρόγονος όλων των σημερινών Ευρωπαίων ανθρώπων. Για μένα στάδιο Νεανδερτά δεν υφίσταται πλέον μετά από την αποκάλυψη του αρχανθρώπου. Και έτσι το μαυσολείο παραμένει ένα μουσείο προϊστορίας που δεν έχει άλλο όμοιο στην Ευρώπη. Παρά τον θόρυβο και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα της ανέβρεσης του κρανίου στο σπήλαιο των Πετραλώνων, όλος περιέργως, οι περαιτέρω έρευνες απαγορεύτηκαν και η σπηλιά σφραγίστηκε την άνοιξη του 1968. Ύστερα από τις επίμονες αιτήσεις του ανθρωπολόγου κυρίου Πουλιανού, οι έρευνες ξανάρχισαν το 1974 υπό την αιγίδα της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνει μια συστηματική ανασκαφή σε ένα απείραχτο μέρος του σπηλαίου, προκειμένου να διερευνηθούν σχολαστικά τα στρώματα του εδάφους, για να διαπιστωθεί η σωστή ηλικία του κρανίου και του σκελετού. Βρισκόμαστε στο πιο σημαντικό σημείο του σπηλαίου. Εδώ έγινε η ανασκαφή του σημείου Β ή η τομή Β της στρωματογραφίας της σπηλιάς. Είναι σημαντική από την άποψη την επιστημονική, διότι εδώ μπορέσαμε να χρονολογήσουμε πότε έκλεισε η σπηλιά, πότε άνοιξε, πότε έζησαν οι αρχάνθρωποι στα διάφορα στρώματα. Χρειαστήκαμε 27 χρόνια για να γίνει όλη αυτή η δουλειά και αρχίζουμε από το πρώτο στρώμα που είναι πάνω-πάνω. Φτάσαμε ως το 28ο που είναι πάλι σταλαγμητικό στρώμα και όπως μπορείτε να παρατηρήσετε η εναλλαγή των χρωμάτων της γης και το περιεχόμενο δίνουν έμφαση για την κάθε γεωλογική περίοδο που έζησε εδώ μέσα ο αρχάνθρωπος. Σε αυτό το σημείο ακριβώς είναι το σύνορο Μπρούνχες Ματουγιάμα που μετράμε με παλαιομαγνητισμό την περίοδο της γης όταν υπήρξε αρνητικός μαγνητισμός. Φτάνουμε σε ένα βάθος περίπου 16 μέτρων και όπως βλέπετε αυτά είναι τα στρώματα που δημιουργήθηκαν σιγά σιγά από τα μπάζα της αρχικής εισόδου. Όλος αυτός ο χώρος ήταν τελείως ανοιχτός
και ο Αρχάνθρωπος κατέβαινε από την είσοδο του βουνού, τραβούσε μέσα στο εσωτερικό γύρω στα 50 μέτρα που βρίσκεται το μαυσολείο όπου και απέθανε. Η χρονολόγηση του πρώτου στρώματος είναι περίπου 580 με 550 χιλιάδες χρόνια. Εδώ που στο 11ο στρώμα που είναι η Κρίνια παγετώδης περίοδος, χρονολογείται γύρω στις 700.000 γενικά. 720 είναι το σύνορο μπρούνχισμα του Ιάμα, το παλαιομαγνητικό. Με την μέθοδο του ESR το σημείο αυτό φτάνει μέχρι 745.000. Δηλαδή η Κρίνια περίοδος διαρκεί περίπου 100.000 χρόνια και ο αρχάνθρωπος ζει στις 700 με 740 περίπου, συν πλην 50.000. Είναι το πιο σημαντικό σημείο επειδή βρέθηκε ο σκελετός, ολόκληρος ο σκελετός του αρχανθρώπου, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος σκελετός σε όλη την Ευρώπη. Είναι η πιο σημαντική ανασκαφή παλαιοανθρωπολογική, διότι μας δίνει τέτοια στοιχεία για την προϊστορία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Έχει δηλαδή την πιο μεγάλη επιστημονική σημασία τούτη εδώ η τομή που σας παρουσιάζω. Η συστηματική μελέτη του σπηλαίου οδήγησε τους ερευνητές σε διαφορετικά συμπεράσματα για την ηλικία και το στάδιο εξέλιξης του ανθρώπου που βρέθηκε από αυτά που ανακοίνωσαν οι πρώτοι ερευνητές την περίοδο 1960-1962. Το κρανίο του πετραλώνιου ανθρώπου έχει αρκετά μορφολογικά γνωρίσματα που το κάνουν να διαφέρει τόσο από τα χρονολογικά όμοια κρανία της Αφρικής όσο και της Ασίας. Πιθανώς όλα και των τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής έχουν κοινό πρόγονο μέσα στο απότερο χρονικό παρελθόν με ευδιάκριτες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Τα ευρήματα του μαυσολίου στο σπήλαιο των Πετραλώνων, τόσο του αρχανθρώπου, όσο και μερικών ακόμη πολυμάτων σε παλαιότερα στρώματα, έχουν ηλικία τουλάχιστον 700.000 μέχρι 800.000 ετών. Ανήκουν δηλαδή στο δεύτερο μισό του κατώτερου Πλειστόκαινου. Η ηλικία αυτή επιβάλλει την αναγνώριση για τον πετραλώνιο άνθρωπο ότι ανήκει στο στάδιο του Homo erectus, δηλαδή του όρθιου ανθρώπου. Με βάση όλα τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο χώρος της Μακεδονίας, της Θράκης και ίσως όλης της Ελλάδας διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Άλλοι άνθρωποι του ίδιου σταδίου, όπως τα Πετράλωνα, βρέθηκαν και σε άλλα μέρη της γης. Στην Ιάβα της Ινδονησίας, τον άνθρωπο που βρήκε ο Ντιμπουά, τον ονόμασε πιθηκάνθρωπους ερέκτους. Ο Βάιντερέιχ περιέγραψε τον άνθρωπο του Πεκίνου σαν συνάνθρωπους. Άλλοι ανθρωπολόγοι κατάταξαν στο ίδιο είδος ανακαλύψεις από την Αφρική, την Ουγγαρία και την Ανατολική Γερμανία που ταξινομήθηκαν με το κοινό όνομα αρχάνθρωποι με την έννοια ότι ανήκουν στο στάδιο του Homo erectus. Το κρανίο των Πετραλώνων ανήκει στο ίδιο είδος και ονομάστηκε από τον κύριο Πουλιανό Αρχάνθρωπους Ευρωπαίους Πετραλωνιένσης. Με την έννοια που δίνεται με αυτόν τον όρο
υπογραμμίζονται τα προοδευτικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα που παρατηρούμε στο κρανίο, όπως τον ορθογραμμισμό του, την ίσια και αρκετά μακριά μύτη, το ύψος της βάσης βρέγματος κτλ., που το κάνουν να διαφέρει από τα αφρικανικά και τα ασιατικά κρανία του ίδιου χρονικού σταδίου. Το σταλαγματικό υλικό που κάλυψε τον αρχάνθρωπο έχει χρώμα υπόλευκο και είναι φυσικά το παλαιότερο. Με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής τροφορμής ESR, Electrospin Resonance, ο Ιάπωνος καθηγητής Μοτόζι Ικέγια, 1975-1983, το βρίσκει να έχει ηλικία μεγαλύτερη από 670.000 χρόνια. Αλλά και με τη μέθοδο ουρανίου θωρίου διαπιστώθηκε επίσης ότι το σταλαγματικό υλικό είναι περισσότερο από 600.000 χρόνια, πολύ κοντά στο σύνορο Μπρούνχες Μουτουγιάμα, που είναι στα 690.000, όπως απέδειξε με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού ο Δ. Μπούχα του Γεωφυσικού Ινστιτούτου της Τσεχοσλαβακικής Ακαδημίας Επιστημών. Ζώα και άνθρωποι έμπαιναν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη σπηλιά κατά τις ψυχρές περιόδους. Δεν υπήρχε ανάγκη να καταφύγουν σε σπηλιές και βραχώδη σκέπαστρα όταν το κλίμα ήταν θερμό. Είναι πολύ πιο ευχάριστο το σπήλαιο το χειμώνα για κάθε ζωντανή ύπαρξη παρά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αυτή ήταν άλλωστε η ανάγκη που υποχρέωσε τον αρχάνθρωπο να καταφύγει στις σπηλιές. Βρισκόμαστε στην πρώτη αίθουσα του Σπηλαίου, που είναι αφιερωμένη στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, που διεξάγει τις ανασκαφές σε αυτό το χώρο από το 1965 και εδώ. Παρουσιάζουμε μία υποθετική αναπαράσταση με αυτά τα ομοιώματα που βλέπετε εδώ από την ζωή των αρχανθρώπων. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια εικόνα να βοηθάει τους επισκέπτες και τους επιστήμονες να διανοούνται πως ζούσαν οι αρχάνθρωποι την εποχή εκείνη, δηλαδή πριν 1 εκατομμύριο, πριν 700.000 χρόνια. Έχουμε την εστία της φωτιάς και φυσικά η έγκυος γυναίκα μοιράζει το κρέας, το κυνήγι που έχουν μαζέψει, κυνηγήσει έξω από το σπήλαιο. Στα κατώτερα στρώματα του σπηλαίου, πριν ακόμα βρεθούν αρκετά ίχνη της παρουσίας του ανθρώπου και σχεδόν μέχρι το 20ο στρώμα ή ακόμη και στο 18ο, φαίνεται να πλεονάζουν τα σαρκοβόρα στη σπηλιά. Με την ανάπτυξη των αρχανθρωπίδων, τα σαρκοβόρα ελαττώνονται. Στα ανώτερα στρώματα, ύστερα από την καθιέρωση των ανθρώπων στη σπηλιά, ακόμη βρίσκουμε υπολείμματα σαρκοβόρων, αλλά βρίσκουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό φυτοφάγων ζώων που είναι το προϊόν κυνηγιού των πετραλώνιων αρχανθρώπων. Σχεδόν σε όλα τα κατοικημένα στρώματα του σπηλαίου υπάρχουν ίχνη φωτιάς, καμένα κόκαλα, στάχτες κτλ. Τα ίχνη αυτά της φωτιάς χρονολογήθηκαν με πολλές μεθόδους και ιδιαίτερα με τη μέθοδο του καθηγητή Ικέγια, την ESR, που στο 23ο και στο 24ο στρώμα φτάνει περίπου το 1 εκατομμύριο χρόνια. Τα δεδομένα των ανασκαφών μας βεβαιώνουν πως ο πετραλώνιος αρχάνθρωπος ήξερε να χρησιμοποιεί τη φωτιά
αλλά δεν γνωρίζουμε πώς την παρήγαγε. Προφανώς γνώριζε τη χρήση της πολύ πριν καταφύγει μέσα στα σπήλαια. Όταν έφτασαν οι ψυχρές περίοδοι, ήταν πλήρως εξοπλισμένοι και έτσι μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις σκληρές συνθήκες του κλίματος και τους παγετώνες. Οι πετραλώνιοι αρχάνθρωποι γνώριζαν τη χρήση της φωτιάς, χρησιμοποιούσαν λίθινα και οστέινα εργαλεία, είχαν ένα αρθρολόγο και ομαδική κοινωνική ζωή σαν κυνηγοί. Τα δεδομένα αυτά κάνουν τους πετραλώνιους να είναι μια προχωρημένη κοινωνικά ομάδα του σταδίου του όρθιου ανθρώπου, που όχι μόνο επέζησε, αλλά μπόρεσε να αφήσει απογόνους που θα έφταναν αργότερα στο φεγγάρι. Οι παγετώνες έφτασαν λίγο αργά για να μπορέσουν να σταματήσουν την αναπαραγωγή και την εξάπλωση της ανθρωπότητας. Αλλά από πού ήρθαν οι αρχάνθρωποι? Μήπως έφτασαν στην Ευρώπη από άλλες ηπείρους? Ή μήπως αναπτύχθηκαν στον τόπο αυτό? Έχουν δηλαδή αυτόχθονη εξέλιξη? Με τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, η θεωρία της αφρικανικής μόνο καταγωγής του σύγχρονου ανθρώπου δεν ευσταθεί πλέον, και σίγουρα οι πετραλώνιοι αρχάνθρωποι άνοιξαν το δρόμο και αναπροσανατολίζουν τις έρευνες για την καταγωγή του ανθρώπου. Με βάση την πληθώρα των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν στο σπήλαιο των πετραλώνων, καθώς και σε άλλα μέρη του βορειοελλαδικού χώρου, φαίνεται πολύ πιθανή η εκδοχή ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος όπου εξελίχθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος.